θέλαμε να πούμε. The first thing that we would like to say είναι σχετικά με την εμπειρία μου στην Ελλάδα. Is about Greece. Η Ελλάδα, τουλάχιστον τα κοινωνικά στρώματα του λαού, Greece, as far as the social structure of the people is concerned, ζει μια κρίση πολιτικής και κοινωνικής εκπροσώπησης ήδη από τη δεκαετία του 90. Is going through a crisis of political and social representation. Από τη δεκαετία του 90. From the decades of the 90s. Η οργανωμένη τάξη της εργασίας, η εργατική τάξη, το εργατικό κίνημα, the workers' movement, διαλύθηκε. Δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα. Has been dissolved and no longer exists. Το εργατικό κίνημα είναι μια εικονική πραγματικότητα. The workers' movement is a non-existent reality. Η οποία ελέγχεται πλήρως από τους μηχανισμούς εξουσίας. Which is under the absolute control of the mechanisms that are in power. Το ίδιο και τα πολιτικά κόμματα που εκφράζανε την εργατική τάξη. The same with ιστορικά. The same with the political parties that historically expressed the political workers' movement. Οπότε έχουμε μια κατάσταση. So we have a situation όπου ο λαός δεν αποτελείται από συγκροτημένες τάξεις. Where the people is not comprised of organized classes. Ειδικά εργατική τάξη. And more particularly of a working class. Η εργατική τάξη στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, the working class in Greece, ανέπτυξε το πολιτικό της λόγο, developed its political ideas, και μέσα από τα συνδικάτα και μέσα από τα πολιτικά κόμματα που την εκφράζανε. And through the trade unions, and through the political parties that expressed its points of views. Διεκδικώντας το έθνος ως ηγεμονική δύναμη του έθνους. Γιατί είχε ηγεμονική δύναμη. Asking, it was... It was claiming the nation as a hegemonic power of the nation. Yeah. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στις μέρες μας. This cannot happen today. Δεν έχουμε την οργανωμένη τάξη που μπορεί να διεκδικήσει. We don't have the organized class that can go and ask for it. Θα πρέπει να πάμε σε πιο πρωτόλιες μορφές οργάνωσης πολιτικής και κοινωνικής. We should go to more organized ways of asking for this power. Θα πρέπει να οργανώσουμε το λαό. We should organize the people. Και άρα η βασική μας αποστολή είναι γερές οργανώσεις για το λαό. And our basic aim is to create organizations for the people. Rank and file. Rank and file. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική αποστολή του ΕΠΑΜ. This is the basic mission of ΕΠΑΜ. Από εκεί και πέρα, από το 2010 και μετά, from 2010 and afterwards, η Ελλάδα μπήκε αντικειμενικά σε μια κατάσταση προ-επαναστατικής περίοδου. Greece entered objectively into a pre-revolutionary period. Είναι a textbook case of revolutionary conditions. It's a textbook case of revolutionary conditions. Γιατί το πρώτο πράγμα που ξεκινάει σε μια επαναστατική περίοδο είναι όταν το σύνολο του πολιτικού συστήματος συσπυρώνεται ενάντια στην κυβέρνηση που κυβερνάει. The first thing that happens in cases like that is when the population, the people go against the political system, conspires against the government. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα. This happened in Greece. Συνέτριψαν την κυβέρνηση και το κόμμα που κυβερνούσε και μας έβαλε στα μνημόνια. They dissolved the government and the political party that existed before and put us into the memorandum system. Και από εκεί και πέρα δοκίμασαν μία μετά τις άλλες όλες τις παλιές ιδεολογικές και πολιτικές δυνάμεις, αν μπορούν να τους δώσουν διέξοδο.
ο λαός αν μπορούσε. And after that, they tried all the political powers that existed in order to try to find a solution. Ο λαός μας σήμερα είναι χωρίς αυταπάτες. Our people today, they do not have any illusion. Το μόνο που του μένει είναι να οργανωθεί για να διεκδικήσει την πατρίδα του και την εξουσία για να οικοδομήσει τη δημοκρατία. Is to organize itself in order to get power and its economy back. Και να σας πω μία εμπειρία από το ίδιο από το ΕΠΑΜ, ιδιαίτερα το τελευταίο χρόνο. I will tell you one experience that we had in ΕΠΑΜ during the last year. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πείσουμε οποιονδήποτε στην Ελλάδα, στις συγκεντρώσεις μας, στη δουλειά μας, για το ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. We have no problem in explaining to anybody in Greece that we have to leave from the Eurozone and from the European Union. Το πρόβλημα είναι ποιος θα ηγηθεί αυτού του αγώνα για να βγάλει το λαό και την Ελλάδα από αυτή την δύσκολη θέση. Αυτό ρωτάει ο λαός. The people are asking who will be the leader that will undertake this initiative to drive Greece out of the Eurozone and the European Union. Και αυτό είναι το δικό μας δίλημα. And this is our question also. Our dilemma. Bet. Αυτό είναι το στίχημα για μας. Η δυνατότητά μας μέσα από μια οργανωμένη, γερή οργάνωση, πανεθνικού χαρακτήρα, με εθνικό απελευθερωτικά χαρακτηριστικά, να ξεφύγουμε από αυτό το αδίέξοδο. Yes, we are trying to find how to create a national liberation movement that will drive us out of this impasse. Και τέλος, and finally, ακριβώς αυτή τη φάση, during this phase exactly, δεν μπορούμε να δώσουμε σε κανέναν διαπιστευτήρια καλής διαγωγής. We cannot give to anybody a certificate of good behavior. Ιδιαίτερα όταν προσπαθεί να νομοποιήσει δίπλα στον αγώνα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Particularly when they try to legalize this fight against the euro and the European Union. Με ιδέες όπως. With ideas like. Διπλό νόμισμα. Double currency. Εναλλακτικό νόμισμα. Alternative currency. Κρυπτο νόμισμα. Cryptocurrency. Όλα αυτά ξέρουμε ότι είναι πολύ χειρότερα από το ευρώ. We all know that these have results that are much worse than what the euro is doing. Προσωπικά μάχομαι ενάντια στο ευρώ από 18 χρονών, από την ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Personally, I'm fighting against the euro and European integration since I was 18. Εάν με ρωτήσετε, τι προτιμώ, what do I prefer? Ένα διπλό ή εναλλακτικό νόμισμα. A double or alternative currency. Ή το ευρώ. Or the euro. Θα προτιμήσω το ευρώ. I would choose the euro. Γι' αυτό και δεν έχουμε καμία δουλειά, ούτε ταξικά, ούτε λαϊκά, ούτε εθνικά, με όλους αυτούς που βάζουν δίπλα στην έξοδο του ευρώ το διπλό νόμισμα, το Plan B. We have, so consequently, we have nothing in common, nothing to do with the people who are promoting the Plan B solution. Ευχαριστώ. Thank you.